Θα πάμε να καλησπερίσουμε στην παρέα μας λοιπόν τον κύριο Θόδωρο Τσαϊρίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Να δούμε τι γίνεται τώρα, γιατί πολλά ακούγονται για την αστυνομία, η αστυνομία κτλ. Έτσι, να μας πει και ο κύριος Τσαϊρίδης την άποψή του. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δύσκολη μέρα ξημέρωσε σήμερα, κύριε Τσαϊρίδη, έτσι, και για το σώμα και για τη χώρα όλη και για την κοινωνία και για τους πάντες. Δύσκολη μέρα ξημέρωσε, αλλά δυστυχώς τείνουμε να συνηθίσουμε αυτές τις δύσκολες μέρες, διότι λέμε κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ποτέ ξανά, όχι άλλος άλλος νάσος, αλλά συνεχώς βλέπουμε ότι συμβαίνουν τα ίδια και τα ίδια χωρίς ουσιαστικά να αλλάζει τίποτα. Επειδή εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς τις διαδικασίες, τι γίνεται τώρα εδώ? Βλέπουμε έγγραφα, βλέπουμε ενημερώσεις από πριν, βλέπουμε ότι τους βλέπουν, ότι τους παρακολουθούν, ότι τους έχουν τέλος πάντων, και γίνεται αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου εδώ υπάρχουν ξεκάθαρες παραλήψεις. Ναι. Οι οποίες στο βαθμό που μου επιτρέπεται να πω είναι ότι δεν θεωρώ ότι φταίνε οι διοικητές της Τροχέας, Ιωαννίνων, Αχαΐας, ναι, και Κορίνθου. Και Κορίνθου, ναι. Άλλοι. Εδώ βλέπουμε μια ομάδα χούλιγκαν, όπου από ό,τι φαίνεται και με τα έγγραφα τα οποία βιώνουν στο φως της δημοσιότητας σιγά σιγά, υπάρχει ενημέρωση του αρχηγείου. Έτσι. Σχετικά με την κίνηση αυτών των ατόμων. Το γεγονός ότι καταλήγουν έξω από το γήπεδο που θα γίνει αυτό το αθλητικό γεγονός και το οποίο έχει χαρακτηριστεί από την ίδια την UEFA, κάνω λάθος στο αθλητικό, διορθώστε με. Σωστά. Υψηλής επικοινωνιότητας, και γι' αυτό έχει απαγορευτεί η ανταλλαγή φιλάθλων. Έτσι. Θεωρώ ότι δείχνει ξεκάθαρα και το μέγεθος των παραλήψεων. Τώρα, στο αστυνομικό κομμάτι μπορεί ο απλός πολίτης να μην το αντιλαμβάνεται. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτές οι ομάδες, οι ακραίες, που ξεκάθαρα και φαίνεται από το αποτέλεσμα έχουν σκοπό να δολοφονήσουν, αντιμετωπίζεται από συγκεκριμένες ομάδες της αστυνομίας, επιχειρησιακές ομάδες της αστυνομίας. Δεν αντιμετωπίζεται ούτε από ένα περιπολικό της Τροχέας. Ναι, κατάλαβα. Υπάρχουν ειδικές μονάδες. Από δημιουργίες, ναι, με τη συνδρομή άλλων επιχειρησιακών ομάδων. Όταν οι δημιουργίες λοιπόν φυλάνε τις λαμαρίνες στο μετρό στα Εξάρχεια ή τις βιβλιοθήκες στη Θεσσαλονίκη, είναι λογικό αυτές οι ομάδες να αλωνίζουν ανεξέλεγκτα. Και εν συνεχεία να φτάνουν που λένε μετά από 25 και 30 λεπτά. Σαν εκπρόσωπος αστυνομικός, δεν μου επιτρέπεται να μπω στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, αλλά είμαι και αστυνομικός του οποίου έχω υπηρετήσει 20 χρόνια στις δημιουργίες και γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για το τι συμβαίνει και το πώς πραγματικά μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι ομάδες. Είναι θέμα μιας εντολής, με λίγα λόγια. Παιδιά, είναι θέμα αποφασιστικότητα. Δεν μπορεί αυτές, ξέρετε κάτι, πρέπει να αντιληφθούν όλοι που κατέχουν θέσεις ευθύνης σε αυτόν τον τόπο ότι αυτές οι ακραίες ομάδες θέλουν αποφασιστικότητα. Η επιδερμική προσέγγιση, η ήρεμα μην αντιδράσουν. Αν πάμε στο ήρεμα, βλέπετε ότι διαφημίζουν την εγκληματική τους δράση. Ναι. Δηλαδή όταν διαφημίζουν την εγκληματική τους δράση, εμείς θα λειτουργούμε επιδερμικά. Να σας πω κάτι, πριν δύο εβδομάδες, το είπα και στη συνάδελφό σας, έπαιζε ΠΑΟΚ Μπεϊτάρ. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι, είδατε, ανεβάζαν στο διαδίκτυο τσεκούρια, μαχαίρια, μετακινήθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας. Από όσο γνωρίζω από μαρτυρίες συναδέλφων μου, ισοπαίδωσαν τα λεωφορεία τα οποία τους μετέφεραν και γι' αυτό το λόγο και η αστυνομία τους έκανε συνοδεία 7 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη για να φτάσουν στο Λευκό Πύργο. Όταν η χώρα μας αντιμετωπίζει και τους φιλάθλους από το εξωτερικό, αλλά και τους αυτούς εδώ τις ομάδες στο εσωτερικό με αυτόν τον τρόπο, και όταν η πολιτεία συνεχώς μιλάει για αυστηροποίηση των ποινών, για αλλαγή πλαισίου και μονίμως επικρατεί η ατιμωρησία, ναι, αυτό. Γιατί και η νομοθεσία που άλλαξε, να σας πω κάτι, εμείς είμαστε υπέρ του νόμου ορφανού. Σας λέω εκ πείρας ότι όταν εφαρμόστηκε το ιδιώνυμο, τα γήπεδα έγιναν πραγματικά αυτό που έπρεπε να είναι, μια γιορτή του αθλητισμού. Κάποιοι λένε αυστηρός, κάποιοι λέγανε άδικος. Το θέμα είναι ότι αν δικαιολογούμε τις μικρές παραβατικές συμπεριφορές, οι μικρές οδηγούν στις μεγάλες. Ναι. Αυτό δεν μπορούν να αντιληφθούν. Όλοι ξεκινάνε. Παρακαλώ. Το έγγραφο της αστυνομίας εδώ που διαβάζω, κύριε Τσαϊρίδη, λέει στο τέλος: ενέργειες. Η υπηρεσία μας παρακολουθεί το θέμα και οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε συμπληρωματικά. Μέχρι να επανέλθουν συμπληρωματικά, είχε γίνει το κακό. Κοιτάξτε, σε αυτό το. Φοβούνται την ευθύνη, μήπως γίνει κάτι, μήπως κάνει κάποιος κάποια καταγγελία, σου λέει μας χτύπησε αστυνομική βία κτλ. Αυτά φοβούνται. Κοιτάξτε, όταν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, οι ομάδες καταστολής, οι δημιουργίες δηλαδή, υπάρχουν για συγκεκριμένο λόγο, όπως υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Αν κάποιοι φοβούνται
να πάρουν τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν και να δώσουν τις εντολές που πρέπει να πάρουν, βλέπετε αυτός ο φόβος που οδηγεί όμως. Ναι. Αφαιρούνται ανθρώπινες ζωές. Δεν είναι ότι μην κατηγορηθούμε. Αν κάνουμε επαγγελματικά τη δουλειά μας έτσι όπως πρέπει να την κάνουμε, κανένας δεν θα κατηγορηθεί. Αν αυτοί οι 100, 120, 150 πόσοι ήταν, δεν ξέρω, τους σταματούσαν οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί που έπρεπε, στα σημεία που έπρεπε και τους γύριζαν πίσω, αντιθέτως η αστυνομία αυτή τη στιγμή δεν θα βρίσκονταν στο στόχαστρο, θα δέχονταν συγχαρητήρια. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στόχαστρο, διότι οι εντολές, οι κατευθυντήριες γραμμές, δεν ξέρω, διενεργείται ΕΔΕ, δεν θα πάρω. Γίνεται ΕΔΕ. Φταίει, αλλά ότι θα πρέπει να κάποια στιγμή να αποδοθούν οι ευθύνες και στα υψηλά κλιμάκια και όχι να τιμωρούνται αποκλειστικά και μόνο οι χαμηλόβαθμοι, γιατί όποτε μπλέκεται χαμηλόβαθμος αστυνομικός σε σοβαρά περιστατικά, βλέπουμε την επόμενη ώρα το αρχηγείο να λέει ο αστυνομικός βγήκε σε διαθεσιμότητα. Ναι. Οπότε θα πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που ανήκουν πραγματικά οι ευθύνες. Και όχι να βρίσκουμε ξυλαστήρια θύματα για να λέμε ότι τιμωρήσαμε κάποιους. Και να λέμε και μετά ότι να ορίστε, τιμωρήθηκαν οι υπεύθυνοι και τελείωσε η ιστορία. Ναι, τώρα παίζει ότι 7 αξιωματικοί της αστυνομίας μετακινήθηκαν. Αν είναι αυτοί οι πραγματικοί υπέτη, καλά έκαναν και μετακινήθηκαν. Αλλά δεν νομίζω ότι φταίνε μόνο. Αν φταίνε αυτοί, να φταίνε μόνο οι ίδιοι. Εγώ βλέπω οι περισσότεροι είναι διευθυντές τροχέας και τα λοιπά. Άρα σου λέει τους βλέπατε και δεν κάνατε τίποτα. Αυτό εννοεί μάλλον η απόφαση. Και αυτό ελέγχεται. Γιατί από όσο έχω μιλήσει με άλλους συναδέλφους, κάποιοι εξ αυτών έχουν κάνει αυτά που έπρεπε να κάνουν και έχουν ενημερώσει εκεί που έπρεπε να ενημερώσουν. Σύμφωνα πάντα βέβαια με πληροφορίες οι οποίες μας έρχονται και σε εμάς. Δεν μπορώ να γνωρίζω επακριβώς. Αλλά εμένα η ενημέρωση που από ορισμένους συναδέλφους που έχω μιλήσει είναι ότι εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε, οι συνάδελφοι που ενεπλάκησαν στα περιστατικά, έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν στο βαθμό που τους είπαν να το κάνουν. Εν κατακλείδη κύριε Τσαρίδη, η ευθύνη ξεκινάει από πολύ ψηλά και όχι από το χαμηλό επίπεδο ενώ ως βαθμό, ως υπηρεσία, των στελεχών. Πέραν τούτου όμως, αν μου επιτρέπετε να φύγουμε λίγο από το περιστατικό αυτό καθ' αυτό, ναι. Η ευθύνη βαραίνει το ίδιο το κράτος, που μονίμως λέει ότι θα πάρει γενναία μέτρα και θα λύσει το ζήτημα της οπαδικής βίας και κάθε χρόνο πλέον είναι να γίνει συνήθιο να θρηνούμε έναν αθώο άνθρωπο. Αυτό κατά την προσωπική σας εκτίμηση, κύριε Τσαρίδη, γιατί γίνεται? Είστε άνθρωπος στην κοινωνία, είστε δραστηριοποιημένο στέλεχος? Σας είπα, όσον αφορά τον νόμο ορφανού, όσον αφορά το δημοτικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα ίδια μας τα σπίτια και από τα σχολεία, η νέα γενιά να είναι σε μια βάση ότι το οποιαδήποτε ομάδα υποστηρίζει και οποιοδήποτε χρώμα και αν είναι αυτή, δεν είναι σε καθιστά ικανό να αφαιρεί ζωές ή να κλείνει ραντεβού για να αφαιρείς. Πέραν τούτου όμως, να σας πω κάτι, βλέπουμε παράγοντες ομάδων οι οποίοι δημόσια σε συσκέψεις και σε διάφορα άλλα, σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις, συσκέψεις, επισυσκέψεις και εκδηλώσεις, ναι, σας ευχαριστώ, να συμπεριφέρονται με ακραίο τρόπο, έτσι, όπου είναι μια έμεση υποκίνηση της βίας. Έτσι, βλέπουμε οπαδικά μέσα να υποκινούν τη βία. Όταν βγαίνει ένα πρωτοσέλιδο και λέει θα πάμε να παίξουμε σε αυτό το γήπεδο και χρησιμοποιεί συγκεκριμένη φρασιολογία, είναι μια έμεση υποκίνηση βίας. Θα πρέπει να περιοριστούν όλες αυτές οι συμπεριφορές. Και επειδή κάποιοι λένε για τη Φάτσερ, είναι ένα μέτρο που περιορίζει όμως τη βία μέσα στα γήπεδα. Εδώ βλέπουμε ότι η βία όχι μόνο έχει επεκταθεί όχι μόνο μέσα στα γήπεδα, αλλά και έξω από τα γήπεδα. Έτσι. Εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό που έγινε μια μέρα πριν τον αγώνα με οπαδούς, με εγκληματική ομάδα βασικά, η οποία ήρθε από την Κροατία, όπου μέσα σε αυτήν υπήρχαν και άλλοι Έλληνες, Αυστριακοί, διαβάζουμε, Γερμανοί, ναι. Ναι, δηλαδή εδώ υπήρχε μια οργανωμένη μάζοξη διάφορων εθνικότητων που κατέληξε έξω από το γήπεδο που θα γίνονταν αυτός ο αγώνας. Και επίσης, 5 ομάδες παίζουν στην Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, οι 3 είναι υψηλού κινδύνου και απογορεύτηκε η μετακίνηση φιλάθλων. Αυτό δεν λέει κάτι για την χώρα μας και για τις χώρες αυτές που κληρώθηκαν, αλλά και για την ίδια μας τη χώρα, όταν από τις 5 ομάδες στις 3 κληρώνονται και χαρακτηρίζονται υψηλής επικινδυνότητας στα παιχνίδια αυτά και απαγορεύεται η μετακίνηση φυλάδων. Δεν λέει κάτι. Λέει πάρα πολλά δυστυχώς. Λέει ότι πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά στη χώρα, από την κορυφή της πυραμίδας. Ναι, αλλά δυστυχώς μένουμε στα ευχολόγια. Θα βγουν όλοι να αρχίσουν κροκοδίλια δάκρυα
Και το μόνο που θα μείνει, όπως έμεινε ο πόνος στον κύριο Αρισίδη και στην κυρία Μελίνα για το χαμό του Άλκη Καμπανού, ναι, έτσι θα μείνει και ο πόνος σε αυτούς τους δύο γονείς που χάσαν το παιδί τους. Και όλοι οι υπόλοιποι έτσι θα περιμένουμε πότε θα γίνει το επόμενο περιστατικό για να χτίσουμε τα κροκοδίλια δάκρυα. Έτσι, έτσι, κύριε Τσαϊρίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσαϊρίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για το σχόλιο. Ήταν πολύ κατατοπιστικό.